ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, έμενε εκεί, στο Προμήρι. Έμενε στο Προμήρι. Ένα πολύ καλό παιδί. Ευγενικό, χαμογελαστό. Mm-hmm. Συντηρούσε και καλλιεργούσε τα κτήματα, γιατί είχαν περιουσία εδώ. Mm-hmm. Εργαζόταν τα καλοκαίρια, νομίζω σε κάποιο εστιατόριο. Είχε πεθάνει και ο πατέρας του, νομίζω, από το ίδιο πράγμα. Ναι, πριν από 9 χρόνια περίπου. Πριν από 9 χρόνια. Ναι. Από ψαροτούφεκο, είχε φτάνει ψαροτούφεκο. Ναι. Τέτοια σύμπτωση και ο γιος του. Η μοίρα, δεν ξέρω τι να πω, εντάξει. Τέτοια συμβαίνουν ίσως πράγματα κάθε μέρα. Ναι. Ατυχήματα. Ατυχήματα. Δεν ξέρω, τι να πω. Ζούσε εκεί κανονικά, δεν είχε παντρευτεί. Όχι, δεν ήταν παντρευμένος. Όχι, ήταν ήσυχος, ευγενικός, έτσι δεν είναι. Πολύ, πολύ χαμογελαστό. Πολύ καλό παιδί, δηλαδή. Πολύ χαμογελαστό, πολύ καλό, πολύ ζωντανό παιδί. Κάθε μέρα τον βλέπω. Και όταν μάθατε το γεγονός. Βασικά στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί και επειδή ήταν, πρώτον ήταν αγαπητός πολύ εδώ στην κοινωνία του χωριού. Ναι. Αλλά τον ξέρω και χρόνια. Και όταν ξέρεις κάποιον άνθρωπο, λογικό είναι. Να αισθάνεσαι έτσι πιο έντονα συναισθήματα. Αγαπούσε πολύ το ψαροτούφικο, μάλλον. Πολύ. Πολύ. Πάθος. Πάντα λέμε αυτό που φοβάσαι και δεν θα ξεφύγεις. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό όχι, δεν το φοβήθηκε. Έτσι, μπράβο, το ξόρκισε. Αλλά του ήρθε. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, να ξέρετε. Εντάξει. Εντάξει, απλά